Παραμένουμε στα του Δήμου και με αφορμή την ολοκλήρωση του έτους, η Επιτροπή Προσφορών του Δήμου Λεμεσού προέβησε απολογισμό για τα έτη 2017 με 2023. Στην ανακοίνωση που εξέδωσε ο πρόεδρος της Επιτροπής Προσφορών του Δήμου Λεμεσού, Ανδρέας Νεοφύτου, αναφέρει ότι ως πρόεδρος της Επιτροπής Προσφορών για δεύτερη συνεχή θητεία, νιώθω την ανάγκη να πληροφορήσω τους δημότες της Λεμεσού ότι η Επιτροπή λειτουργήσε και λειτουργεί άψογα με πλήρη διαφάνεια. Τόνισε ότι υπάρχει αρμονική συνεργασία με όλους τους συναδέλφους, εφαρμόζει τις αρχές της ίσης και δίκαιης μεταχείρισης των προσφοροδοτών μέσα σε ανοιχτές δημοκρατικές διαδικασίες. Πάντα κατακυρώνει τις προσφορές που πληρούν τους όρους της προκήρυξης στον προσφοροδότη με την πιο συμφέρουσα οικονομική τιμή. Η Επιτροπή Προσφορών κατά την περίοδο 2017-2023 συνεδρίασε και κατακύρωσε συνολικά με το Συμβούλιο Προσφορών 644 προσφορές, 490 με ανοιχτές διαδικασίες και 154 με συνοπτικές διαδικασίες. Η συνολική αξία των προσφορών που προκηρύχθηκαν το 2017 ήταν γύρω στα 4 εκατομμύρια, 2018 12 εκατομμύρια, το 2019 γύρω στα 5,5 εκατομμύρια, το 2020 γύρω στα 3,5 εκατομμύρια, το 2021 ήταν γύρω στα 10 εκατομμύρια, το 2022 ήταν γύρω στα 13 εκατομμύρια και το 2023 μέχρι σήμερα κατακυρώθηκαν προσφορές γύρω στα 5 εκατομμύρια. Το 2017 με 2020 μεταξύ το πιο σημαντικό προσφορό που κατακυρώθηκαν ήταν προσφορά για την εκτέλεση του έργου επίστρωσης δρόμων με ασφάλτικον τάβητα. Προσφορά για την εκτέλεση έργου πράσινος περίπατος και ανάπλαση όψεων. Αμένα αναφέρω ξανά τις αξίες. Προσφορά για την εκτέλεση του έργου ανάπλαση της οδού Μητσαούλη και Καβάζογλου, η οποία ήταν ένα μέρος της συνολικής προσφοράς, γι' αυτό θα την δείτε ότι προσκυρίσετε και στα επόμενα έτη. Προσφορά για την εκτέλεση του έργου διαμόρφωση πλατείας Συντάγματος. Προσφορά για την εκτέλεση του έργου επίστρωση δρόμων με ασφάλτικον τάπητα. Προσφορά για την εκτέλεση του έργου επέκταση γραμμικού πάρκου Γαρίλη, οργανική σύνδεση με τη θάλασσα κατά μήκος των οδών Παλλάδος, Δημοκρατίας, Αλεξανδρίας. Προσφορά για την εκτέλεση του έργου επιδόρθωσης πεζοδρομίων από φυσική φθοράν ή από εσκαφές. Προσφορά για την εκτέλεση του έργου διαμόρφωσης στην πλατεία παρά την οδό Φιλελλήνων. Προσφορά για την εκτέλεση του έργου πλατεία παρά των κυκρικών κόμβων Μισαούλη Καβάζογλου. Προσφορά για την εκτέλεση έργου επιστρώσης δρόμων στην πόλη με ασφαλτικών τάπητα. Προσφορά για την εκτέλεση του έργου ανάπλαση της οδού Μισαούλη και Καβάζογλου, διότι αυτή η μεγάλη προσφορά ήταν τμηματική. Για να καταλάβετε, εδώ ήταν 4 εκατομμύρια. Προσφορά για την εκτέλεση έργου δημιουργίας περιβαλλοντικών δρόμων στις συνοικίες Αγίου Σπυρίδωνα και Ομονίας στη Λεμεσό. Έρχομαι στο 2021. Προκηρύχθησαν και κατακυρώθηκαν σημαντικά έργα όπως εκτέλεση του έργου δημιουργία περιβαλλοντικών δρόμων στις συνοικίες Αγίου Σπυρίδωνα Ζακάκη. Εκτέλεση του έργου ανάπλαση διαμόρφωση του ιστορικού κέντρου της Αγίας Φύλας. Εκτέλεση του έργου ασφαλτόστρωση, τοπικές επιδιορθώσεις και οριζόντια σήμανση οδών. Εκτέλεση του έργου ανακαίνιση βελτίωση των κηπέδων διαμόρφωσης του πλατειακού χώρου στο Φοιτίδιο Αθλητικών Κέντρο Γκασιών. Εκτέλεση του έργου επιδιορθώσεων πεζοδρομίων από φυσική φθορά ή από αποεσκαφές. Το 2022 προκηρύχθησαν και κατακυρώθηκαν επίσης σημαντικά έργα. Εκτέλεση του έργου Μουσείων Καρναβαλιού στη Λεμεσόν. Εκτέλεση του έργου Πάρκων Επιτηνιδών επί της οδού Κούκεν. Εκτέλεση του έργου Ασφαλτόστρωση τοπικές επιδιορθώσεις. Εκτέλεση του έργου Τα γήπεδα Beach Volley and Beach Tennis στην Ακτίν Ολυμπίων. Έργα αποκατάστασης του σκάφους Λάμπουσα, εκτέλεση του έργου επιδιορθώσεων πεζοδρομίων από φυσική φθορά κλπ. Το 2023 και μέχρι σήμερα κατακυρώθησαν σημαντικά επίσης έργα όπως εκτέλεση του έργου ασφαλτόστρωση τοπικές επιδιορθώσεις, εκτέλεση του έργου κατασκευής Μουσείου Αθλητικής Ιστορίας στο Φοιτίδιο Κέντρο Γκασιών. Ενώ βρίσκονται στη διαδικασία προκήρυξης και υποβολής προσφορών τα πιο κάτω σημαντικά έργα. Έργο ανάπλαση του χώρου παρά του γήπεδου Ναετού στο Δήμο Λεμεσού. Έργο
κυψέλες αθλητισμού σε τρεις δημόσιες πλατείες στο Δήμο Λεμεσού, προσφορά για την παροχή υπηρεσιών τοπιοτέχνησης του έργου ανάπλαση αναβάθμιση παρά το πάρκο οδών Κόγκεν, προσφορά για την προμήθεια εγκατάσταση και αναβάθμιση διαδικτυακών υποδομών του Δήμου Λεμεσού. Νιώθω ιδιαίτερα περήφανος αυτά τα 12 χρόνια, σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο κ. Νεοφύτου, που διατέλεσα πρόεδρος της πιο σημαντικής επιτροπής του Δήμου Λεμεσού και κατάφερα παρά τις αφόρητες πιέσεις από εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες να λειτουργήσω την επιτροπή μακριά από σκάνδαλα, διαφθορά και διαπλοκή. Ενεργούσαμε πάντα με το γράμμα του νόμου και εφαρμόζαμε αυστηρά τους όρους των προσφορών, επισημένοντας πως ίσως είμαστε ο μοναδικός Δήμος της Κύπρου που είχε μηδενικές αγωγές στην αναθεωρητική αρχή και στα δικαστήρια. Κλείνοντας, ο κ. Νεοφύτου ευχαρίστησε τα μέλη της Επιτροπής, τους τμηματάρχες και τους υπηρεσιακούς του Δήμου, την Γραμματέα της Επιτροπής Προσφορών, τον Δημοτικό Γραμματέα και φυσικά τον Δήμαρχο για την συνεργασία.